Τυλίγουμε τα φαγητά μας με σελοφάν. Χρησιμοποιούμε προφυλακτικά για να κάνουμε έρωτα. Φυλάμε τα ρούχα μας σε ζελατίνες. Αλλά όσο και αν προσπαθούμε, παραμένουμε πάντα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ευάλωτοι. Δεν θα ήταν υπέροχα αν μπορούσε να βρεθεί η μαγική ΛΑΚ που με ένα ψέκασμα θα μας προστάτευε από τα πάντα, σαν το προσωπικό μας αδιαπέραστο σηματόπλευμα. Πώς κοιμηθήκαμε? Καλά, εσύ? Δεν κοιμηθήκαμε. Κοιμηθώ. Λίγο. Καλύτερα. Και εγώ γιατί κοιμήθηκα εδώ? Ήθελες να σ' αφήσω ανέστητο στον δρόμο? Δώσ' μου τα γυαλιά μου να βλέπω σε ποιον μιλάω. Ρε παιδάκι μου, μπορείς να μη φωνάζεις? Πώς φύγαμε από τον μπαρ? Χριστέ μου, έχεις πάθει αμνησία. Όχι, δεν έχω πάθει αμνησία. Τα θυμάσαι όλα, έτσι? Θυμάμαι που κέρασε τα σπινάκια και ήρθε μετά εκείνο το τεράστιο γομάρι και άρχισε να με βαράει. Α, εντάξει, μετά ήσουν ανέστητος, γι' αυτό δεν θυμάσαι. Εντάξει, δεν ήξερα να κάνω. Φαντάστηκα ότι δεν ήθελε ο πατέρας να σε δει σε αυτήν την κατάσταση, οπότε σε έφερε εδώ. Να σου πω, είσαι βαρύς. Αν δεν ήταν ο ταξιτζής, πώς θα σε ανέβαζα, δεν ξέρω. Είσαι καλά? Ναι. Γιατί? Άκουσα κάτι ουρλιαχτά και τρόμαξα. Έλα ρε, ανιορθούρος είναι. Ξύπνησε εδώ και φρίκα, ρε. Έχει το διάλογο πρωί-πρωί μου κόψα το αίμα. Έτσι κουβαλάς εδώ μέσα στον καθένα θα μπορούσα να σε είχα σφάξει. Ανησύχησες? Φυσικά. Αν πρόκειται να σε σκοτώσει κανείς, αυτός δικαιωμένα είμαι εγώ. Μα το κέρδισε! Αρθούρε, τι του έκανες του παιδιού? Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Εγώ ήμουν ανέστητος όλη τη νύχτα. Και αν ήσουν ανέστητος όλη τη νύχτα, πώς ξέρεις δεν κάνετε τίποτα? Κοίτα δρόμους, μην κάνανε σε. Καλά, ντύσου εσύ και έλατε δίπλα, κερνάω καφέ. Δεν το πιστεύω.
Μόνο σε εσάς τους δύο θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Και εμένα δεν σημαίνει τα πράγματα, αυτό φταίει. Μπα, γιατί φταίω εγώ. Σου σκέφτεσαι το σουβλάκι. Ρε εσύ, που δεν θα ξέρω εγώ ότι η άλλη έχει κόμμενο το σουβλάκι. Μα θα αντίστροφε, πώ θα πάω στο βαθμό. Για μη φωνάζετε πρωί-πρωί τα αυτιά μου. Αντί να με ευχαριστήσει που πρόσθεσα λίγη περιπέτεια στην βαρετή ζωή σου, γκρινιάζει κιόλα. Αμά είναι απλό, ξέρω μου, είναι περιπέτεια. Τι λες, τι λέει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η περιπέτεια έτσι είναι, δεν ρωτάει. Θα φας και το ξύλο σου. Κάποια στιγμή όμως θα το χτυπήσεις και το ρωτώ κομμενάκι. Εγώ δεν χτυπήσω τίποτα, μάλλον μου χτυπήσανε. Δες μα, δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά είσαι αντιδραστικός. Ρε εσύ, το ξέρεις ότι αυτός έχει να πάει με γυναίκα 3 χρόνια. Κι εγώ, να κάνω 13 μήνες. Και τι έγινε. 13 μήνες. Mm. 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ρε παιδιά, τι άνθρωποι είστε εσείς. Πώς μπορείτε. Άρχισα, πρέπει να πάω στη δουλειά και εσύ πρέπει να πας στη δουλειά. Εγώ πώς θα πάω στη δουλειά. Με κατέστρεψες. Τι ώρα είναι? 8.30. 8.30 θα αργήσω, θα αργήσω στη δουλειά. Κάτσε. 8.30 θα αργήσω, θα αργήσω στο γραφείο. Μάσα με. Θα αργήσω στο γραφείο σου, λέω. Μην μου κάνεις τέτοια, σε παρακαλώ. Έλα, είναι το πρώτο μας πρωινό μαζί, μην είναι λίγο. Ποιο είναι το πρώτο μας? Είναι το πρώτο που δεν παθαίνεις κρίση πανικού μόλις ξυπνάς δίπλα μου. Ε, φαντάζομαι ότι θα στο γραφείο θα πάθω, πως το διάολο μπαίνει αυτό τώρα. Όχι. Φτάνει πια, όχι άλλες κρίσεις. Τώρα είμαστε μαζί. Μην μας βασανίζεις άλλο. Είμαστε υποδοκιμήν μαζί. Τι εννοείς υποδοκιμήν μαζί? Πάει να πει ότι πρέπει να μου αποδείξεις ότι είσαι όριμος για σχέση και ότι αυτό δεν είναι για σένα ακόμα ένα παιχνίδι. Οκ, okay, αλλά μπορεί να σταματήσει με το δάχτυλο, με εκνευρίζει. Κι όσοι είμαστε υποδοκιμήν, δεν λέμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί? Αν δούμε ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε χωρίς να σκοτώσω ένας τον άλλον, θα τον πούμε. Αν όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανακατέψουμε την παρέα. Ειδικά τη Ράνια, η οποία θα με περάσει γενναίες 14. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η Ράνια με εμάς. Αυτό ακριβώς. Για να μην έχει σχέση, θα το πούμε σε κανέναν. Πάω τώρα δίπλα να αλλάξω. Α, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, αγαπούλα, φεύγω. Φεύγω. Γεια σου, αγαπούλα. Δεν το σηκώνω, δεν το σηκώνω. Δεν το σηκώνω, δεν το σηκώνω. Καλημέρα. Έλα, παιδάκι, μέχρι σαν το έχει γίνει πάλι ο άλλος. Δεν πειράζει, θα το περάσει. Είπε μόλις έρθεις να πάρεις τις καταστάσεις των πληρωμών στο γραφείο του να τις δείτε. Καλά, καλά, καλά. Ναι, Αρθούρε. Καταστρέφηκα. Πώς θα πάω στο σύνδε, μου λες. Με λεωφορείο. Λίνα, με κοροϊδεύεις, θα κοντά νοσίνη. Ρε Αρθούρε, μη με σκοτίζεις τώρα. Μια χαρά είναι η Μελάνια. Αν δεν σε αρέσουν, βάλει λίγο make-up. Τι λες, Μελάνια, δεν είδες πως είμαι. Τι make-up μου λες. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα καλλιτικά σου. Σε λίγο θα έρθει το αφεντικό και θα με βρίζει πάλι. Λίλα. Mm. Ο Χάρης. Χάρολη μου, τι κάνεις. Μόλις τώρα θα σου φαίνα τις καταστάσεις των πληρωμών. Με έχεις γραμμένο εντελώς, έτσι. Εγώ, Χαρούλη μου, εσένα. Γιατί τα λες τώρα αυτά και με πληγώνεις. Τέλος πάντων, πάρε τις καταστάσεις και έλα μέσα. Τώρα όμως. Έχει χάρη που σε γουστάρει. Το πιο βρίσιμο θα είχα φάει εγώ. Του δίνεις αέρα, Γιάννα, γι' αυτό. Τι του δίνω αέρα, παιδί μου. Το αφεντικό είναι. Και. Τι να σου πω. Αναπτήρα. Ναι, εγώ. Ακόμα να έρθει. Άλλα, ήρθε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, Αντώνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Σε 5 λεπτά έχουμε ραντεβού επάνω, με την Έρη. Προσπάθησε να είσαι στην ώρα σου.
Από τις 9 η ώρα έρχεται κάθε 5 λεπτά να δει αν ήρθες. Μου έχεις πάει στα νεύρα. Από πού έχει πάρει αέρα ο Αντωνάκης δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μέχρι τις 3 ξενύχτησα για να ετοιμάσω φακέλους. Δεν θα μου κάνει και έλεγχο. Τι ώρα θα πάω στο γραφείο μου. Δηλαδή, χτες που φύγατε με τον Λουκά πήγες και δούλεψες. Ναι, ναι, πήγα και δούλεψα. Γιατί και Σάββατο και Κυριακή βγήκαμε, πότε να προλάβω. Εσείς μετά τι κάνατε. Εμείς. Τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί ο αδερφός του ήρθε να πάρει τα παιδιά, όλα εντάξει. Α, ναι, όλα εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Πάω στο ραντεβού. Σήμερα θα συζητήσουμε αν πρόκειται να αναλάβεις πρόγραμμα. Ναι, μωρέ, πες κάτι καλό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Το ξέρω. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ε. Με κάνεις, ε. Φορά να έρθει την ώρα σου. Μία. Συγγνώμη, το κάτι ιδιαίτερο. Κάθε φορά κάτι ιδιαίτερο είναι. Και όταν η προσφορά δεν είναι έτοιμη στην ώρα της, εγώ το ακούω από τον Γεωργίου. Και όταν είναι στην ώρα της, ακούμε κανένα μπράβο. Όχι. Παρακαλώ. Ωραία, έχω πρόβλημα. Ελά, αυτό δεν πνίγομαι. Κλείστο, κλείστο. Τι έχεις, ρε, γιατί ακούγεσαι έτσι. Βγήκαμε τη Λίλα. Ωραία, και. Με δίρανε. Πώς σε δίρανε. Δεν έχει σημασία πώς με δίρανε. Σημασία έχει ότι πρέπει να πάω στο φροντιστήριο και έχω γεμίσει μελανιές. Πώς θα με δει η Λουίζα. Αφού είναι, δεν σου δίνει σημασία. Κι αν μου δώσει σήμερα, ρεζίλη θα γίνω. Τι λες, ρε Αρτούρε. Αυτές οι μελανιές προσθέτουν μυστήριο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο γυναικομαγνήτης από τις ελαφρύες σωματικές κακώσεις. Σοβαρά. Τι σου λέω, εξετάζω τη γυναικεία περιέργεια. Σου λέει άλλη τι έκανε χτες βράδυ. Πώς τις απέκτησε τις μελανιές. Καυγά σε μπαρ, τσαμπουκά σε γυναίκα. Τι λες, ε. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Άκου, μελανιές, σημάδια, ουλές. Με κάτι τέτοια γουστάρουν οι γυναίκες. Τι του λες τον ανθρώπο, ρε. Είναι που είναι, θα τον αποτρελάνεις τελείως. Αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Και να σου πω, οι μελανιές είναι αρκετές, ή μήπως πρέπει έτσι να χοντρίνω και τη φωνή μου. Δεν τη χοντρίνεις, ρε Αρτούρε, είσαι που ακούγεσαι. Τελείωνε, τελείωνε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σε κλείσει, έχω πολλή δουλειά. Εντάξει, γεια. Γεια, μανφία. Κομπιουτεράκι και ξεκίνα τις προσφορές. Δεν σε πήρα καθόλου είδηση. Πριν λίγο. Καλά, ο μπαμπάς πρέπει να είναι άρρωστος. Μ' άφησε να φύγω νωρίτερα. Ο πατέρας σου αγαπάει, Σπύρο μου. Ό,τι κάνει για το καλό σου το κάνει. Αν γίνεται και κανένα λάθος καμιά φορά, δεν είμαστε και θεοί. Ναι, καλά. Να σου πω, έχεις τίποτα φαγόσιμο. Αν περιμένεις λίγο από ό,τι βλέπεις, θα ρίζω φασολάκι. Με τίποτα. Θα πάρω κάτι απ' έξω. Μη μου λες. Για πού το έβαλες. Πολλές κολόνιες μου μυρίζεις. Ροδιβουδάκι, ροδιβουδάκι. Μπορεί. Άντε, μωρό Σπύρο μου, να μας φέρεις και καμία κοπελίτσα. Μόνο μία. 10 θα σου φέρω. Εγώ δεν θέλω 10. Εγώ θέλω μία και καλή. Θα στην παραγγείλουμε. Λοιπόν, φεύγω. Στο καλό να πας. Μακάρι. Τελικά, θα μου πεις ή δεν θα μου πεις τι έγινε χθες το βράδυ και σε αυτά τα χάλια. Δεν θα πω. Λυπάμαι για λογαριασμό σου, παιδί μου. Σπατάλησα όλη μου τη ζωή να σε μάθω να ασχολείσαι με σημαντικά πράγματα και εσύ ασχολείσαι κάθε μέρα με ασήμαντα. Αυτά τα νούμερα εδώ είναι λάθος. Πού για να δω? Εδώ, στον ετήσιο προϋπολογισμό κόστους. Έχεις βάλει τα έξοδα αποστολής του εντύπου για τα θύματα κακοποίησης μία φορά και εμείς το στέλνουμε κάθε μήνα. Έπρεπε να είναι επί 12. Έχεις τύχει, ρε γαμώτο. Πώς το έπαθα εγώ αυτό? Θα είχες άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Να και εδώ.
Έβαλες μηδενικό κόστος στα έξοδα εκτύπωσης του εντύπου. Αφού είναι χορηγία. Ακόμα και έτσι να είναι. Τα κόστη τα στέλνουμε κανονικά στο Υπουργείο. Και ό,τι γλιτώσουμε, ας μείνει για άλλο πρόγραμμα. Έχει δίκιο, Αντώνης. Ρε Ράνια, εσύ τα ξέρεις αυτά. Έχεις δίκιο, Έρη. Θα τα διορθώσω και θα τα ξαναφέρω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Δεν έχουμε και κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει ακόμα ένα θέμα που θέλω να το συζητήσω μαζί σας. Η Μάρο Πετροπούλου μου ζήτησε να αναλάβει ένα από τα προγράμματα του Ιδρύματος. Τι? Δεν της φτάνει η αύξηση. Ρε Αντώνη, μην είσαι τόσο αρνητικός. Εγώ πάντως, ό,τι της έχω αναθέσει, το έχει καταφέρει μια χαρά. Της έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Τα λάθη στον προϋπολογισμό αυτή δεν τα έκανε. Αντώνη, σε παρακαλώ. Παιδιά, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Με τι λεφτά θα αρχίσουμε νέο πρόγραμμα. Τώρα δεν έλεγες ότι δεν εγκρίθηκε η επιχορήγησή μας. Είπα ότι δεν έχουμε μπει στον επίσημο κρατικό προϋπολογισμό. Πιέζω όμως να μας βάλουν σε ένα από τα ειδικά κονδύλια. Ας πάρουμε τα λεφτά πρώτα και μετά το ξανασυζητάμε. Γιατί δεν της δίνεις ένα από τα προγράμματα του Αντώνη. Ο Αντώνης συνέχεια γκρινιάζει ότι έχει πολλή δουλειά. Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν κι εγώ. Θα δώσεις δικό μου πρόγραμμα σε μία αρχάρια. Αντώνη, μην εκνευρίζεσαι. Μία σκέψη έκανα. Να την βγάλεις από το μυαλό σου αυτή τη σκέψη. Δεν τα δούλεψα εγώ αυτά τα προγράμματα να μου τα καταστρέψει η κάθε άσχετη. Έρη, με συγχωρείς, πώς το επιτρέπεις να σου μιλάει έτσι. Είναι δύσκολη καιρή. Είμαστε όλοι λίγο τσιτωμένοι. Το λίγο τσιτωμένοι δεν είναι δικαιολογία. Το ξέρεις ότι σήμερα ήρθες στο γραφείο να τσακάρει τη ώρα μπήκα. Δεν μπορώ να καταλάβω που έχει πάρει τόσο αέρα. Νομίζω ότι εγώ έχω δώσει πολύ αέρα εδώ μέσα. Και εσύ, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή μου λες ότι δεν διοικώ σωστά το ίδρυμα. Όχι, εγώ το μόνο που είπα για τη συμπεριφορά του Αντώνη. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο. Αν δεν σε πειράζει, έχω λίγη δουλειά. Καλώς. Και μην μπει στη Μάρο αυτά που συζητήσαμε. Αν υπάρξει κάτι, θα της το ανακοινώσω εγώ. Αν θες, μπορείς να της δώσεις ένα από τα δικά μου προγράμματα. Τα πράγματα θα μείνουν προς το παρόν όπως έχουν. Και βλέπουμε. Μάλιστα. Στο διάολο! Τι έγινε? Έκανα λάθος στους προϋπολογισμούς. Εσύ? Εγώ. Βέβαια. Αφού όλο το Σαββατοκύριακο τρέχω σε ραντεβού με τον Λουκά, πώς να μην κάνω λάθη. Μπρος. Γεια σου. Ο Λουκάς είμαι. Έλα, Λουκά. Χίλια χρόνια θα ζήσεις. Σ' ακούω λίγο περίεργα. Ενοχλώ? Βασικά δεν είναι καλύτερη ώρα. Συγγνώμη, απλά πήρα γιατί παίζουν οι Tiger Lily σήμερα και... Έλεγαν ήθελες να πάρεις εισιτήρια. Να μην πάρεις εισιτήρια, έχω δουλειά, θα μείνω στο γραφείο μέχρι αργά. Είσαι καλά. Δεν μ' αρέσει να σ' ακούω έτσι. Ούτε εμένα μ' αρέσει να μ' ακούσει έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Κοίτα, Λουκά, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά περνάω μια φρικτή μέρα στο γραφείο και να τα πούμε αργότερα, μήπως είμαι καλύτερα. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν είναι να μιλάω τώρα με ανθρώπους, δηλαδή. Εντάξει. Πάρε μου όταν νιώσεις καλύτερα. Εντάξει, γεια. Ωραίος τρόπος. Μάρο, μην αρχίζεις, γιατί άντε. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για όλη αυτή την κατάσταση με τον Λουκά. Έχει αρχίσει να πειράζει τη δουλειά μου. Μην μπορώ να κουβλακίες. Ανθρώπους του Λουκά δεν βρίσκεις εύκολα. Ούτε δουλειές βρίσκεις εύκολα. Ωραίες δουλειές με τον Αντώνη Μαύρο. Είσαι, δεν σε κατάλαβα. Θα τους βάλω σήμερα να προειδοποιεί το διαγώνισμα. Συγχαρητήρια. Λέει, αν προσπάθησες κάτι διαφορετικό επάνω μου σήμερα. Κάτι έτσι λίγο πιο μυστηριώδες. Αρθούρα, δεν καταλαβαίνω τι μου λες και έχω πολλή δουλειά και έχω αργήσει. Για... Περίμενα ότι θα μου τα ακυρώσει και σήμερα. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν πειράζει, αφού βρεθήκαμε όλα καλά. Λοιπόν, τι νέα? Νέα? Δεν ξέρω, δεν έχω νέα. Οι φίλοι σου παραπονιαζόταν? Καλά. Πώς θα πάει με το παλικάρι? Χωρίσανε. Έλα, ρε. Γιατί? Άστο, μεγάλη ιστορία. Α.
εμένα στον αραβόντα. Μου άρεσες πολύ. Ξέρεις, δεν συνηθίζω να μιλάω έτσι στο άσχετο. Ναι. Εσύ τι ψάχνεις? Αν σου πω τι ψάχνω, ή που θα γελάσεις ή που θα τρομάξεις. Γιατί? Μην μου πεις τίποτα σαν δομασοχιστικά κόλπα και τέτοια. Α, στο σεξ εννοείς τι ψάχνω. Ναι. Ας τον Ηλία. Νομίζω ότι ψάχνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή εσύ τι ψάχνεις? Δηλαδή εμένα δεν ενδιαφέρει πρώτα το σεξ. Και τι σε ενδιαφέρει? Ας το καλύτερα. Κάτσε ρε παιδί μου, μην κατσετσίπησε. Μιλάμε τώρα. Θες πραγματικά να μάθεις τι με ενδιαφέρει? Εμένα με ενδιαφέρει να βρω κάποιον που να μ' αγαπάει και να τον αγαπάω κι εγώ. Στο πω θα γελάσεις. Κάτσε κάτω. Εδώ μιλάμε. Ας το καλύτερα, ρε Ηλία. Δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα να πούμε. Κοίτα, μη φωνάζεις. Αν ήρθες να κάνεις σκηνή εδώ, κάνε μόνος σου. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσουμε, οκ? Γεια σας. Μπορώ να σας βοηθήσω? Βεβαίως. Πρόκειται για μια αρκετά ιδιαίτερη περίπτωση. Επέτειος? Όχι ακριβώς. Φίλοι. Σημαντική φίλη. Για κάθε περίπτωση υπάρχει και το κατάλληλο λουλούδι. Αν εσείς μου πείτε τι ακριβώς θέλετε, θα μπορέσω να σας βοηθήσω να φτιάξουμε την τέλεια ανθοδέσμη. Κοιτάξτε. Είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα. Αυτή περνάει άσχημη μέρα στο γραφείο και εγώ θέλω να της φτιάξω τη διάθεση. Πολύ ωραία. Θέλετε να με ακολουθήσετε? Ναι. Ελάτε μαζί μου. Τη μια θα βγω για μπύρα με το φίλο μου. Την άλλη θα βγω πάλι για μπύρα με έναν άλλο φίλο μου. Την τρίτη θα ξαναβγω για μπύρα με ένα φίλο που δεν τον ξέρω εγώ. Άλλο κι εγώ πολλές μπύρες τώρα τελευταία. Μήπως να το εξετάζουμε ξανά το πρόβλημα? Τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει μια συζήτηση. Τον βάζω λοιπόν απέναντί μου και του λέω. Εγώ πάω να πάρω ένα καφέ από το κηλικείο. Μήπως θέλετε να σας φέρω κάτι? Έχουμε. Τον βάζω λοιπόν απέναντί μου και του λέω: άκουσε να δεις. Αν θέλεις να βγαίνεις για μπύρες με τους φίλους σου, χωρίς εμένα, τη Λουίζα, ξέχνα την. Τι άλλα νέα? Πώς είσαι έτσι? Τελικά δεν μας είπες που χτύπησες. Αυτό? Αυτό δεν είναι τίποτα. Είχα μια διαφωνία. Και σε δίρανε. Όχι, όχι, το αντίθετο, το αντίθετο. Τον άλλον ήταν τον έβλεπες. Αναγκάστηκα να ασκήσω σωματική βία. Τι, κανονικός καυγάς. Μπράβο, Αρθούρε. Ασκείς και σωματική βία. Να σου πω αν θα σε πειράζει επειδή κάτι λέγαμε. Όχι, δεν χρειαζόταν να γίνει αυτή η συζήτηση. Γιατί μας περνάει, δηλαδή. Ναι, συγγνώμη. Φεύγω. Φεύγω. Περαστικά. Και τον έδιωξα. Όχι, θα τον κρατούσα. Με τη φίλη μου τη Μάρα, όταν ήμασταν μικροί, ονειρευόμασταν ότι κάπου στον κόσμο υπάρχει το άλλο μας μισό. Και ότι ξέρεις, κάποια στιγμή θα το γνωρίζαμε και θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα. Και εμείς αυτό ονειρευόμασταν, αλλά μετά μεγαλώσαμε. Όταν δεν γίνεσαι τόσο κοινικός, είσαι πιο συμπαθητικός. Τι να σου πω, ρε Σπύρο, τι να σου πω. Το να είσαι straight και να ψάχνεις το άλλο σου μισό είναι δύσκολο. Το να είσαι gay και να ψάχνεις το άλλο σου μισό είναι σχεδόν αδύνατο. Γιατί, ρε Ηλία? Γιατί το για πάντα για τους gay δεν υπάρχει. Ξέχασέ το. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω γνωρίσει κανένα που να το κατάφερε. Και ξέρω αρκετό κόσμο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μου λες ότι αυτό που ψάχνω δεν υπάρχει? Δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι το για πάντα ισχύει για τους straight. Και αυτοί τελικά δεν το καταφέρνουν. Να σου πω, αν σκοπός αυτής της συζήτησης ήταν να μ' ανεβάσεις, πρέπει να ξέρεις ότι δεν τα καταφέρνεις και πάρα πολύ καλά. Εσύ φταίς. Είχες, δεν είχες, με έριξες και εμένα. Ναι. Στο τέλος θα καταπίνουμε μαζί τα ψυχοφάρμακα. Πάντως χάρηκα που τα είπαμε. Εντάξει, μπορεί να μην ψάχνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά αν θες και εσύ, εγώ θα ήθελα να σε ξαναδώ. Γιατί όχι. Έλεγα να βράδυ από τον μπαράκι να τα πιούμε. Καλά, για τον μπαρ δεν ξέρω. Καλά, δεν είναι και το καλύτερο μέρος να γνωρίσεις κάποιον. Αλλά πίστεψέ μου ότι αν θέλεις να βρεις το μεγάλο σου έρωτα, πρέπει από κάπου να ξεκινήσεις. Αργείς. Αργό.
Δεν είμαι εδώ. Δεν μου έδωσε καμία σημασία. Αρθούρε. Ορίστε, σε βαρέθηκα. Όλο παραμύθια είσαι. Κάτσε ρε Αρθούρε, για τη φιλόλογο μιλάμε. Έχει αυτή πια πιάνει. Ωραία, χαρφεί ο Γεωργίου σε λίγο. Εντάξει, το ότι δεν εντυπωσιάστηκε με τα σημάδια δεν σημαίνει και τίποτα. Κάθε γυναίκα έχει τα κουμπιά τη. Λες, ε. Μήπως να χαρακωθώ. Όχι, Αρθούρε, προς το μη χαρακωθείς. Ωραία, τελείωνε με την ψυχολογική υποστήριξη. Άστιγε αργότερα. Εγώ μισό λεπτό, έλεος. Αυτός είναι ικανός να χαρακωθεί αν τον αφήσω. Αρθούρε, μην κάνεις καμία απολύτως κίνηση. Θα έρθουμε μετά δουλειά σπίτι σου να τα πούμε με ηρεμία, εντάξει. Έλα, σε αφήνω και ήρθα ο διευθυντής μου. Έλα, για. Εγώ είναι έτοιμη η προσφορά. Τώρα τελειώνουμε. Τι θα πει τώρα τελειώνουμε, παιδί μου. Δεν μου είπες ότι θα είναι έτοιμη στη μία η ώρα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρετε τι θα πει η προθεσμία εδώ μέσα. Κύριε Γεωργίου, εγώ είναι έτοιμη. Εγώ καθυστέρησα. Αυτή η συναδελφική αλληλοκάλυψή σας δεν με αφορά καθόλου. Μπορεί να είμαι γενικός διευθυντής της εταιρείας, αλλά και εγώ κρίνομαι εδώ μέσα. Και όταν δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας, αυτό αντανακλά και σε μένα. Καθίστε. Όχι και δεν κάνουμε τη δουλειά μου σωστά. Ορίστε, ξέρεις ότι σε συμπαθώ ιδιαιτέρως, αλλά η συζήτηση τελειώνει εδώ. Εγώ να είναι έτοιμη η προσφορά στο γραφείο σε ένα τέταρτο. Και παρακαλώ πολύ να μην ξανασυμβεί. Μάλιστα. Συγγνώμη μου. Ξέρασέ το. Απλώς τελείωνε. Άκουσες τι είπε. Σε ένα τέταρτο. Σε μισό λεπτό. Ράνια. Ναι. Κάποιος σου έστειλε τον εθνικό κήπο. Για να σου στείλουν τόσα πολλά λουλούδια, κάτι θα πρέπει να έχεις κάνει σωστά. Μια σοβαρευτείτε. Άντε, πολύ στο σωρολόπ το έχουμε ρίξει εδώ μέσα. Ελπίζω αυτά να σου φτιάξουν λίγο τη διάθεση και να ομορφύνουν τη μέρα σου. Μου λείπεις. Λουκάς. Θέλετε κάτι? Έλα ρε Ράνια. Πρώτη φορά έρχεται τόσο ωραία ανθοδέσμη στο γραφείο. Οι άλλες κάτω έχουν σκάσει να μάθουν από ποιον ήρθαν. Το μαύρο σκασμό να βγάλουν. Δηλαδή, δεν θα μας πεις ποιος την έστειλε? Σαν να παραγνωριστήκαμε εδώ μέσα, μου φαίνεται. Για δουλεύτε! Μπάμπα, τι βλέπω. Έχουμε κρυφό θαυμαστή. Θες κάτι, Αντώνη? Τώρα κατάλαβα πως έκανες λάθη εσύ στον προϋπολογισμό. Πέγγι, δακτυλογράφησε μου αυτά, σε παρακαλώ. Γιατί ο έρωτας λένε τυφλώνει. Δεν το λένε μόνο για τον έρωτα, Αντώνη! Τι είναι αυτά? Μαρό. Γιατί τα πέταξες? Τι κάνεις? Έλα. Λουκά, σε παρακαλώ μην μου ξαναστείς λουλούδια στο γραφείο. Ορίστε. Το γραφείο είναι ο χώρος εργασίας μου. Ό,τι έχουμε να πούμε εμείς οι δύο θα το λέμε έξω από εδώ. Είσαι τρελή. Αυτό που κάνεις είναι λάθος. Ράνια, λουλούδια σου έστειλα. Δεν σκότωσα κανέναν. Να μην μου ξαναστείλεις. Με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να δίνω εδώ μέσα δικαιώματα. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να μου πεις? Όχι, αυτό ήθελα. Ωραία. Γεια σου. Γεια σου και σένα. Ωραία. Τα νεύρωσε το μαύρο, τα πλήρωσε ο Λουκάς. Μαρό, ούτε κουβέντα. Καλά. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn.
ησυχάσω αν δεν σου βρω γυναίκα. Και αν δεν ησυχάσω εγώ, δεν θα ησυχάσει ούτε κι εσύ. Ναι, αυτό το πιστεύω. Ρε, μάλλον πει κάτι, κοντεύει να με τρελάνει. Δεν τη λέω τίποτα. Κι εγώ βάλθηκα να σε βλέπω μόνο σου. Ρε, Αρθούρε, δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να βρει μια γυναίκα. Καταρχά είμαστε περισσότερε. Και κατά δεύτερον, οι άντρε έχουν μαλακέψει τόσο που έχουμε μειώσει τι απαιτήσει μα όσο δεν μπαίνει. Από εκεί που ο πρίγκιπα των ονείρων μα ήταν όμορφο, ωραίο, έξυπνο, πλούσιο, το έχουμε μειώσει στον ένα πλάρτη μελή. Άρθουρε, δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Είναι χιλιάδες μόνες γυναίκες που ψάχνουν απελπισμένα έναν άντρα. Αν σε αυτή τη χώρα δεν μπορείς να βρεις γυναίκα, κάτι κάνεις λάθος. Απλά είμαι ο αόρατος άνθρωπος. Πώς θα σου το δώσω να το καταλάβετε. Πάντως αυτός ο φόβος για τις γυναίκες δεν είναι φυσιολογικός. Εσάς δεν σας φοβάμαι. Εντάξει, τη λύλα λίγο. Επειδή εμείς είμαστε φίλες σου. Όταν όμως εμφανιστεί μια κοπέλα που να παίζει ερωτικό, κατακοκκινίζεις, κάνεις τα λόγια σου, διαλύεις το σύμπαν. Δεν είναι τόσο εύκολο να το παρουσιάζετε και εσείς δεν είσαστε άγιες. Μόλις έρθει ένας άντρας να σας μιλήσει, τον περνάει τα κτηνογραφία. Αν είναι ωραίος, αν είναι πλούσιος, τι αυτοκίνητο έχει, μήπως είναι γκέι. Τι τώρα, μας νοιάζει αν είναι γκέι. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο να μιλήσει σε μια γυναίκα όταν ξέρεις ότι κάθε φράση που θα πεις θα αναλυθεί επί ώρες από αυτήν και τις φίλες της. Η πίεση είναι αφόρητη. Εμείς δεν τα λέμε αυτά μεταξύ μας. Ναι, σας έχω ακούσει. Δεν λέμε όμως και τίποτα κακό. Η φράση, τον είδες αυτόν πώς είναι, σου λέει τίποτα. Κάθε φορά που πηγαίνουμε για καφέ, το μισό αντρικό πληθυσμό τον περνάτε για νέες 14. Αμάρε, Μάρο, όπι να προσέχουμε τι λέμε μπροστά στο παιδί. Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό, αλλά και εμείς δεν τραβάμε λιγότερα από εσάς. Ω, θα αργήσω το μάθημα. Α, παιδιά, και εγώ έχω ραντεβού με τον Ορέστη σε μισή ώρα σπίτι μου. Γιατί? Την προηγούμενη φορά που τον είχα βοηθήσει να κάνει babysitting στα νύψια του, μου υποσχέθηκε ότι θα μου καθαρίσει το σπίτι. Σοβαρά, μιλάς. Να έρθει και εγώ να τον δουλέψουμε. Ναι, ναι, ναι. Και τα ράφια έχουν πιάσει μάκα. Ευχαριστώ. Μπορεί να σου υποσχέθηκα σε μια στιγμή απελπισίας ότι θα σου καθαρίσω το σπίτι, αλλά το να κάθεστε όλες οι κλώσσες εδώ και να με κοροϊδεύετε, δεν ήταν μέσα στη συμφωνία μας. Ναι, αυτό ήταν μπόνους. Ακούτε τηλέφωνο. Ακόμα, άντε, φέρτε. Δεν γίνεται, δεν πιάνε, δεν έχει εμβέλεια. Σηκωθείτε. Γρήγορα, πάμε δίπλα. Πήγε από εδώ. Γρήγορα, δίπλα. Είσαι πολύ σεξ όταν καθαρίζεις. Απόλαυσε το θέαμα τώρα, δεν πρόκειται να το ξαναδείς. Ξέχασα τα τσιγάρα μου. Συνεχίστε. Δεν τρέχει κάτι, συνεχίστε. Και αν δεν θέλετε να πω τίποτα σιράνια, σας περιμένω την άλλη εβδομάδα να μου καθαρίσετε και τις μοκέτες. Και οι δύο. Και οι δύο. Ναι. Γιατί είσαι στριμμένο, άντερο, ρε Ράνια, πάρ' τον ένα τηλέφωνο. Δεν τον παίρνω εγώ τηλέφωνο, με πάρει αυτός. Αφού εσύ τον έβρισες, όχι αυτός. Ναι, αλλά αυτός λύθαξε να με γνωρίσει. Αν ήθελε τόσο πολύ να με γνωρίσει, θα μην έκανε πίσω στην πρώτη δυσκολία. Ποια πρώτη δυσκολία, ρε Ράνια, του έχεις ψήσει το ψάρι στα χείλη του ανθρώπου. Με συγχωρείς, εσύ με ποιον νούμερο είσαι. Με ποιον, όχι, δίκιο. Τότε να πας να κάνεις παρέα με τον Λουκά. Να σου πω, δεν θα έλεγα όχι. Can't you see? It's a time to change.
matter for not on me. Oh baby, can't you see? So tell me, trust me. Ξεράθηκε αυτό. Πάνω σου φέρω καμιά κουβέρτα. Τι κάνεις ρε παιδάκι μου, θες να μας πάρει ήδη σιράνια. Δεν μας βλέπει, το βλέπω κι εγώ. Παιδάκι μου, αγχώνομαι. Σταμάτα να αγχώνεσαι και μη φοβάσαι. Με το ευχαριστιέμαι, σου λέω έτσι. Μαρό, αν είναι να χωρίσουμε, χαίστηκα τι θα πούνε οι άλλοι. Δεν μπορούμε να ζούμε υποδοκιμένη συνέχεια. Τι έγινε, παιδιά. Τίποτα, τίποτα, έπεσε. Εγώ λέω να πηγαίνω. Δεν θα περιμένεις να τελειώσει η ταινία να φύγουμε μαζί? Όχι, ευχαριστώ. Κουράστηκα και έχω βαρεθεί. Καλή νύχτα. Γεια. Ανοίγω μόνος μου. Να την ξυπνήσουμε. Σα σίγμα τελικό θα γίνει μέση της. Όχι, μωρέ, άστη. Θα την ξυπνήσουμε την ώρα που φεύγω. Τι το κρατάς ρε παιδάκι μου σε λαμπάδα. Πάρ' το τηλέφωνο. Μαρό, άσε με γιατί έχω τα νεύρα μου. Τρεις μέρες αγκαλιά με το τηλέφωνο, περιμένω να πάρει ο Λουκάς. Μια χαρά ήταν η ζωή μου. Ξαφνικά μπουκάρει μέσα και μου λέει, εγώ είμαι διαφορετικός. Διαφορετικός. Μου έχει κάνει ζωή ανά κάτω. Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση με την τύπισσα, με τη Λακ, που το μαλλί και γίνεται ένα σειρματόπλεγμα. Έτσι ήταν και εμένα η ζωή μου πριν. Ωραίο σειρματόπλεγμα. Βάζει τη χερούκλα μέσα ο Λουκάς, το ανακατεύει, μου κάνει το μαλλί κρόση. Με τα σειρματοπλέγματα όμως δεν χαίρεσαι πραγματικά τη ζωή σου. Αμπά, και εσύ δεν έχεις σειρματοπλέγματα? Όχι, δεν έχω. Κοίτα τώρα. Sight
Όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας τα μικρά μας σειρματοπλέγματα. Κρατούν τους άλλους μακριά και μας προστατεύουν. Όμως μερικές φορές τα σειρματοπλέγματα γίνονται κλουβιά. Χρυσά, τέλεια κλουβιά που μας φυλακίζουν. Και αν δεν αφήσουμε μια μικρή τρύπα για να μπει και κάποιος άλλος, περνάμε τις ζωές μας μόνοι μας.